Ο κύριος Γιάννης Παγουρόπουλος είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι κάτοικος της περιοχής, είναι γνωστός δικηγόρος βέβαια. Κύριε Παγουρόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χασαπόπουλε, εύχομαι καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τι έχει γίνει τώρα στο hot spot εκεί στον Καραβόμηλο, γιατί βλέπουμε και τα πλάνα που έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις, υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Ναι, έχουμε ένα σοβαρότατο θέμα εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η προσβολή του αστικού ιστού εκεί, δηλαδή του χωριού, ας το πω έτσι. Ναι, ναι. Με την ύπαρξη ενός στρατοπέδου που είναι 10 μέτρα από τις πόρτες των σπιτιών. Αλλά έχουμε ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά στο χώρο στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν οι πρόσφυγες. Και για να γίνω πιο σαφής, αυτό το στρατόπεδο δεν είναι ένα τυχαίο στρατόπεδο που είχε κάποιους φαντάρους και τώρα δεν έχει τίποτα. Είναι ένα στρατόπεδο αποθήκευσης καυσίμων, το οποίο συνέχεται με το γενικότερο ιστό καυσίμων που ξεκινάει από την Αλευσίνα και τελειώνει στην Αλεξανδρόπολη του στρατού. Μάλιστα. Θα πω συγκεκριμένα ότι στο λιμάνι του Καραβομήλου, αν μπορεί κανείς να το πει λιμάνι, αυτό το μικρό λιμανάκι, εκβάλλει μαστός, ο οποίος έρχεται από το στρατόπεδο αυτό, από τον οποίο... Και τροφοδοσία. Βεβαίως, αντιτορπιλικών και υποβρυχίων. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ένα τυχαίο και δεν είναι μόνο ένα ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να γίνει, αλλά εγώ τουλάχιστον, όπως και όλοι οι κάτοικοι, φοβόμαστε ότι θα μπορούσε να τύχει και ενδιαφέροντος και κάποιων μυστικών υπηρεσιών. Άρα εσείς μας λέτε τώρα ότι σε ένα στρατόπεδο στρατηγικής σημασίας και που χρησιμοποιείτε στον Καραβόμηλο, που έχει καύσιμα μέσα και είναι ευαίσθητη περιοχή, έρχονται, και το οποίο είναι κοντά σε σπίτια, έρχονται για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Ακριβώς. Και δεν μπορεί κανένας να ξέρει τώρα μεταξύ αυτών των οικογενειών που μπορεί να είναι φιλείς οι άνθρωποι. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Ποιος άλλος μπορεί να είναι. Κύριε Παγουρόπουλε, για να καταλάβουμε, εσάς το πρόβλημα είναι ότι θα έρθουν οι πρόσφυγες, παύλα μετανάστες, ή ότι θα μείνουν εκεί, ότι πρόκειται να μένουν εκεί στο συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, αν τους βάζαν κάπου αλλού, θα είχατε πρόβλημα, θα είχατε το ίδιο πρόβλημα, θα ήταν ίδιο το θέμα για εσάς. Κοιτάξτε, ο Καραβόμηλος δεν είναι κάπου αλλού. Ο Καραβόμηλος είναι ένα μικρό χωριό 300 μονίμων κατοίκων και το μόνο σημείο στο οποίο θα μπορούσε κανείς να βάλει τόσο κόσμο είναι μόνο το στρατόπεδο, αν υποθέσουμε ότι έπρεπε να γίνει υποχρεωτικός. Mm-hmm. Το στρατόπεδο λοιπόν από μόνο του έχει κίνδυνο. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Τι να λέμε τώρα, είναι σαφές αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βρίσκεται πέρα δηλαδή από αυτό, βρίσκεται και μέσα στην πόλη, στο χωριό, το οποίο δεν υφίσταται σε άλλες μεριές hot spot. Δηλαδή όλα τα hot spot είναι έξω από τον αστικό ιστό. Ναι. Θα μπορούσε λοιπόν κανένας ότι, αν υποθέσουμε ότι το θέμα εθνικής ασφαλείας καλύπτεται με κάποιο τρόπο που να δεν είναι γνωστό εν πάση περιπτώσει στους κατοίκους, το ίδιο από μόνο του το γεγονός ότι αυτό είναι μέσα στον αστικό ιστό, οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα. Λες, είναι ένα χωριό, ρε παιδί μου, 300 ανθρώπων. Μικρό. Αν φέρεις και 300 μετανάστες, πάει, άλλαξε όλο το χωριό. Δεν θα είναι 300 μετανάστες. Είναι τουλάχιστον 500 και ο Θεός να βάλει το χέρι του για το πόσο ακόμα θα έρθουν. Φοβάστε ότι μπορεί, γιατί. Να μεταφέρονται η πολιτεία, συνέχεια. Ρε παιδί μου, στη Μόρια ξεκίνησε για να είναι 2.000-3.000 και είναι 9.000. Είναι 9.000. Αν αντί 400 μας φέρεις εδώ 1.500, πάει τελείωσε. Τι θα γίνει, ναι. Και είναι και αυτό που λέει ο κ. Παγουρόπουλος σημαντικό, που δεν το γνωρίζαμε, ότι το στρατόπεδο χρησιμοποιείται, έχει καύσιμα μέσα. Πες ότι γίνεται ένα ατύχημα. Εντάξει, εκεί μπορεί να σου πει θα πάρει μέτρα, εν πάση περιπτώσει θα τα φυλάξει. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Τώρα είναι αυτό το άγνωστο. Με το Υπουργείο μιλήσατε καθόλου, με την πολιτεία τους τα είπατε αυτά? Το Υπουργείο κάλεσε τους τοπικούς παράγοντες και δόθηκε η αίσθηση σε όλους, την οποία μου μεταφέρανε και εμένα, γιατί και εγώ δεν ήμουν εκεί, ότι υπάρχει απόφαση προηλημένη και μάλιστα με πολύ σύντομες διαδικασίες. Στα όρια μιας, πώς θα το πω, να το πω ένα fast track, να πω μιας έτσι, όχι όμορφης συμπεριφοράς, χωρίς συζήτηση, μάλιστα. Όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα όταν τίθεται θέματα θα κοινωνικά. Θα κάνετε και άλλες κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω οι κάτοικοι ναι, θα συνεχίσουν τον αγώνα. Έχει δηλώσει άλλωστε και η δήμαρχος εκεί, η οποία είναι όλη δήμαρχος περιοχής, όλα τα χωριά δηλαδή, ότι αυτό δεν πρόκειται να το αφήσει να περάσει έτσι. Και κύριε φαίνεται Παγουρόπουλε, και πως οι κάτοικοι έχουν μία διάθεση και ενωμένοι να είναι και να προχωρήσουν. Λογικό είναι, γιατί τώρα μένουν και 300 άνθρωποι εκεί πέρα και ο Καραβόμηλος είναι πολύ ωραίο χωριό.
και είναι και ψαροχώρη εκεί. Και είναι και... Λοιπόν, έχει και τον τουρισμό του. Πολύ κύριε... σωστά, είναι και πέρασμα. Κύριε Παγουρόπουλε, θα το ξαναδούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.